Λοιπόν, εμείς ξέραμε από την πρώτη στιγμή ότι αυτό το παιχνίδι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί η ομάδα των Χανιών είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στην κατηγορία. Αυτή τη στιγμή είναι πρώτη. Ξέραμε τι μας περιμένει. Ήμασταν προετοιμασμένοι. Νομίζω ότι σε μεγάλη διάρκεια παιχνιδιού ήμασταν αυτό που λέμε στα ίσα με τον αντίπαλο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε είναι πρόβλημα στο σχοράρισμα. Πάλι σήμερα δεν, ευκαιρίες που είχαμε δεν τα εκμεταλλεύσαμε. Και βέβαια όταν δεν βάζεις γκολ σε κάποια στιγμή του παιχνιδιού που είναι πάρα πολύ χρήσιμο να βάλεις γκολ, γίνεται αυτό που έγινε στο τέλος. Φάγαμε ένα γκολ. Μπορώ να πω ότι το πρώτο γκολ ήταν λίγο και άτυχο. Το δεύτερο γκολ ήταν κόντρα. Χτύπησε μπάλα στο παίκτη μας και μπήκε μέσα. Εγώ προσωπικά είμαι ευχαριστημένος με την απόδοση της ομάδας μου. Εμείς βλέπουμε μπροστά. Πρέπει να πάρουμε όσο γίνεται περισσότερους βαθμούς μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου. Από εκεί και πέρα θα κάνουμε κάτι μεταγραφές και νομίζω ότι στο δεύτερο γύρο θα είμαστε ακόμα πιο καλά και πιστεύω ότι αυτή η ομάδα σίγουρα θα μείνει κατηγορία. Τα Χανιά τα ξέρω ότι είναι πολύ καλή ομάδα. Είναι μια ομάδα που έχει ένα τρομερό υλικό, με πολλή ποιότητα. Περίμενα περισσότερα, να σας πω την αλήθεια, σήμερα από την ομάδα των Χανιών. Αλλά νομίζω ότι εμείς ήρθαμε διαβασμένοι και νομίζω ότι σε μεγάλη διάρκεια παιχνιδιού παίξαμε πάρα πολύ καλά. Κόψτε να είναι περισσότερα, τι είναι, πάνω από 10 τελικές στο πρώτο γύρο με την ομάδα των Χανιών, τι είναι, δεν είναι σε περισσότερα γκολ, πώς το είναι, Δεν είδα τόσες ευκαιρίες όπως λέτε εσείς, 10 ευκαιρίες, δεν είδα ότι είχαν 10 ευκαιρίες. Τώρα ότι είχαν προϋποθέσεις και φάσεις παιχνιδιού που ήταν επικίνδυνες, ναι, μεν, αλλά δεν ήταν και κλασικές ευκαιρίες για εγώ, να λέμε την αλήθεια, έτσι δεν είναι. Γι' αυτό λέω ότι περίμενα τα Χανιά πιο επικίνδυνα. Αυτό ήταν που περίμενα εγώ. Τώρα το παιχνίδι έτσι όπως πήγε και έτσι όπως παίξαμε εμείς, μάλλον δεν τους δώσαμε και περισσότερο χώρο, γιατί αυτή η ομάδα όταν έχει χώρο είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Και νομίζω ότι εμείς τα δείχναμε καλά τα τακτικά. Απλά τα Χανιά πιστεύω ότι μέχρι το τέλος θα παλέψουν και να ανέβουν η κατηγορία. Έχουν μια τρομερή ομάδα. Είναι πάρα πολύ ποιοτική ομάδα.